χθες, τις 17 Απριλίου, ανέδειξα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανέλαβε από χθες επίσημα τα καθήκοντά του. Συνεχίζουμε τις δράσεις, γιατί υπάρχει μια συνέχεια, συνεχίζουμε τις δράσεις οι οποίες υπάρχουν για αυτή την περίοδο, να ετοιμάσουμε πλογούς για τα πειράματα που θα πάρουμε από τη Μυτιλήνη. Να προετοιμαστούμε. Γιατί από τη Μυτιλήνη, γιατί? Το εκτροφείο είναι στη Μυτιλήνη. Α, έτσι. Ναι. Δεν το ξέρω, ναι. Το εκτροφείο είναι στη Μονή Λιμόνο στη Μυτιλήνη. Το θυραμάτο της Β' Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Αρχιπελάγους. Παίρνουμε πέρπικες όλα τα νησιά από εκεί. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα στο Μάιο και έχουμε και η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Η ροή γίνεται κανονικά. Με τι αντικείμενο η Γενική Συνέλευση? Η Γενική Συνέλευση είναι τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, ναι. Και η δικιά μας είναι τακτική Γενική Συνέλευση και οι δύο. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που υπάρχει μια ανησυχία στις τάξεις των κοινωνικών αυτόν τον καιρό είναι ο προσχηματικός για μας διάλογος, εθνικός διάλογος που γίνεται, διαβούλευση που γίνεται για το κυνήγι. Γιατί προσχηματικός? Διότι έχουν καλέσει όλες τις ΜΚΟ, τις αντικυνηγητικές, ο κύριος Ζηρώνης, εναντίον του κυνηγιού, και εμείς πιστεύουμε ότι είναι προσχηματικός, διότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί ήδη. Και ποιες είναι, ας πούμε? Εμείς πιστεύουμε ότι ο στόχος του κυρίου Τσιρώνη, όπως το έχει πει ο ίδιος δηλαδή, όπως είχε γραφτεί και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που αντιδράσαμε το 2015 εμείς, και μάλιστα η Νομαρχιακή Επιτροπή εδώ του ΣΥΡΙΖΑ μας είχε καλέσει και σε συνάντηση για να μας πει ότι δεν είναι αυτά που διαβάζουμε έτσι όπως είναι, να που είναι όπως το βλέπαμε. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένας διάλογος, εθνικός διάλογος για το κυνήγι όπως την έχει ονομάσει ο κύριος Σιρώνης. Ο κύριος Σιρώνης είναι γνωστός αντικυνηγός, έχει πει δημόσια ότι θέλει να εξαφανίσει το κυνήγι και τους κυνηγούς από την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή γίνεται ένας διάλογος, ο οποίος η επόμενη φάση, αν θυμάμαι, πρέπει να είναι 11-13 Μαΐου, είναι η τελευταία φάση, στην οποία αν δεν δοθούν συγκεκριμένοι στόχοι που πάει ο διάλογος αυτός, γιατί ο καθένας βγαίνει και λέει τον πόνο του, θα αποχωρήσει η Κυνηγητική Ομοσπονδία από το διάλογο. Αχα. Και θα έρθουμε σε ευθεία σύγκρουση πλέον με το Υπουργείο. Πού νομίζετε ότι στοχεύει αυτό? Στοχεύει στην χρονική και χωρική και χωρικό και χρονικό περιορισμό του κυνηγιού. Χωρίς να έχουν το Υπουργείο συντάξει ούτε μελέτες ούτε τίποτα συγκεκριμένο. Έτσι απλά γιατί το θέλουν. Έτσι απλά γιατί είναι αντικυνηγή. Η στάση του είναι επικίνδυνη. Εμείς θεωρούμε τη στάση του Υφυπουργού επικίνδυνη. Δεν υπολογίζει ούτε την εθνική οικονομία, τον τζίρο που κάνει το κυνηγή στην Ελλάδα, ούτε τους 7.000 εργαζόμενους, ούτε τις επιχειρήσεις που δουλεύουν γύρω από το κυνήγι. Ο στόχος του είναι να βάλει τα χρήματα των κυνηγών στις τσέπες του κράτους, ώστε αν αυτό το φιλοθεραματικό, το τεράστιο φιλοθεραματικό έργο που γίνεται από τις κυνηγητικές οργανώσεις που το αναγνωρίζουν όλοι, δασολόγοι, επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, οργανισμοί, να σταματήσει να γίνεται στην ουσία, γιατί ξέρουμε ότι τα λεφτά πάνε στο κράτος. Όλα αυτά μετά τα ξεχνάμε όλοι. Βλέπουμε τι γίνεται και με τα πράσινα ταμεία, ότι επιχορηγούνται οι δικοί μας άνθρωποι.